Να καλησπερίσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ Ατρόμητος, τον κύριο Γαλαριώτη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είστε καλά? Τι κάνετε? Καλά, καλά εσείς? Καλά στα λέμε. Δυστυχώς ασχολούμαστε με τέτοια περιστατικά και όχι με το ποδόσφαιρο, στο οποίο πράγματι, κύριε Γαλαριώτη, ο Ατρόμητος μας έχει προσφέρει πολύ ωραίες στιγμές φέτος. Είναι η αλήθεια. Ναι. Και είναι άξια ψηλά. Αλλά φτάνουμε σε κάποιες ημέρες που ασχολούμαστε με απίστευτα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έχετε μιλήσει εσείς με τον Ουάρντα? Ναι, μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή μαζί του. Τι ώρα περίπου? Βρέθηκα. Ήταν γύρω στις 2 παρατέταρτο. Μάλιστα. Δηλαδή, μόλις είχε φτάσει στο αστυνομικό τμήμα, μιλήσαμε μαζί. Βρέθηκα και εγώ στο πλευρό του λίγο αργότερα. Εντάξει, είναι καλά στην υγεία του, όπως έχει γίνει γνωστό. Ναι. Και όπως μου είπε και θέλει να βγει προς τα έξω αυτό, είναι συγκεντρωμένος για το παιχνίδι της Δευτέρας που έρχεται με την ΑΕΚ. Μάλιστα. Από τις πρώτες στιγμές δηλαδή ξεπέρασε τον όποιο φόβο και σας λέει ότι... Okay... Εντάξει, ήταν σοκαρισμένος από την πρώτη στιγμή, ήταν μια πρωτόγνωρη στιγμή, νομίζω για τον κάθε ποδοσφαιριστή θα ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος, εντάξει, με την βοήθεια και από εμάς όλους, από όλους τους ανθρώπους του Ατρομήτου, βρεθήκαμε στο πλευρό του, προσπάθησαμε να τον χαλαρώσουμε. Αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερα. Σήμερα δηλαδή που έχουμε μιλήσει είναι πολύ καλύτερα. Ένα-δύο πράγματα, κύριε Γαργιώτη, για το γεγονός, όπως σας το είπα, όπως καταλάβατε, τι ακριβώς συνέβη? Εντάξει, από τη στιγμή που δεν του έχουν κλέψει, να το πούμε έτσι, κάτι, δεν του ζητήσανε κάποια χρήματα ή να του κλέψουν, ας πούμε, το αυτοκίνητο που ήταν εκείνη τη στιγμή, θεωρούμε ότι δεν είναι θέμα ληστείας. Μάλλον πηγαίνει προς το παδικό, αλλά αυτό θα το κρίνει η αστυνομία, έτσι, δεν είναι, ακόμα είναι πολύ κοντινό το συμβάν και νομίζω θα ασχοληθεί η αστυνομία με αυτό. Από αυτά που του είπανε και κατάλαβε, γιατί καταλαβαίνει ελληνικά, δεν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα? Επειδή τον ρώτησα, δεν έχει ακούσει κάτι, ήταν τρομοκρατημένος την ώρα που είδε δύο κουκουλοφόρους να έρχονται προς τα πάνω του με μαχαίρι και με όπλο, και δεν έχει συγκρατήσει κάτι, δηλαδή δεν κατάλαβε να του λένε κάτι, απλά το ότι έγινε μια κίνηση προς τα πάνω του, μια επίθεση, και αυτό τον έκανε στο να φύγει από το σημείο και να προσπαθήσει να βρει κάποια βοήθεια. Αυτή η λεπτομέρεια ότι πήγαινε καταγραφή το περιστατικό μέσα από κινητό, το ακούσατε, το είπε ή... Ναι. Ισχύει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Α. Δεν το γνωρίζω αν έχει συμβεί. Όχι, δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Εντάξει, προφανώς αν συνέβη κάτι τέτοιο, φαντάζομαι ότι θα ήταν, πάει πιο πολύ προς το σενάριο που είπαμε πριν. Ναι. Πάντως και εσείς και ο ΠΑΟΚ που ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, μιλάτε για οπαδική βία, για οπαδικό θέμα. Εντάξει, δεν έχει υπάρξει κάποιο φαινόμενο ληστείας. Αυτό δεν του ζητήσανε κάτι. Θεωρώ ότι αυτό θα το έδειχνε. Αλλά εντάξει, τίποτα δεν μπορεί να φανεί, γιατί μπορεί να ήταν και αυτό, και επειδή ο Ουάρντα είναι ένα διάσημο πρόσωπο, ας πούμε, και έτρεξε, δεν τον προλάβανε, δεν ξέρω, μπορεί να μην καταφέρω να κάνουμε και τη ληστεία ενδεχομένως. Δηλαδή αυτό πρέπει να το κρίνει η αστυνομία, δεν το γνωρίζουμε. Και με τα στοιχεία που θα έχει και με τους μάρτυρες που ήταν εκεί στο συμβάν. Προφανώς τώρα εσείς, σαν Ατρόμητος, είτε για τον Ουάρντα είτε για άλλο μέλος κτλ., δεν είχατε κάποια απειλή νωρίτερα ή οτιδήποτε, κάποιο σημάδι, έτσι? Όχι, δεν είχε υπάρξει κάτι. Όχι, δεν είχε υπάρξει κάτι. Εντάξει, νομίζω, όπως είπα και προηγουμένως, είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όπως αναφέραμε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε, εννοείται πως το καταδικάζουμε και ευχόμαστε και να μην ξανασυμβεί ούτε σε ποδοσφαιριστή άλλης ομάδας. Είναι κάτι που, εντάξει, όταν υπάρχει κάτι οπαδικό, είναι μεταξύ οπαδών. Όταν τώρα, άμα έχει μπλέξει και ποδοσφαιριστής μέσα σε κάτι τέτοιο, είναι πολύ άσχημο. Ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου και μετά. Ναι, το τελευταίο διάστημα, όπως βλέπετε, επίθεση δέχτηκε δημοσιογράφος. Σφαίρα στο πρόεδρο της ΕΠΟ. Καμένο αυτοκίνητο της συζύγου του κυρίου Βασάρα, της κυρίας. Ντέμπης Βασάρα. Ναι. Πολλά. Κάθε εβδομάδα κάτι συμβαίνει. Εντάξει, πρέπει να υπάρξει τώρα μια από τους αρμόδιους, έτσι, ένα καλύτερο βλέμμα των πραγμάτων, να το πούμε έτσι, και να δουν, να το κοιτάξουν λίγο περισσότερο, να γίνουν κάποιες ενέργειες, για να μην ξαναυπάρξουν ανάλογα φαινόμενα. Από τον ΠΑΟΚ που μίλησαν με τον Ουάρντα, αποφάσισαν, και ίσως το ξέρετε, και έτσι αναφέρουν, ότι θα τον προστατεύσουν.
Δηλαδή ότι θα ασχοληθούν με την ασφάλεια κάτι, του παίχτη. Είναι κάτι, που έχει, ναι, είναι κάτι που έχει βγει από τον ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν έχουμε εμείς κάποια ενημέρωση περί αυτού. Ωστόσο και εμείς έχουμε, έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προστατεύουν τον παίχτη. Μάλιστα. Και αν θέλετε να μας επαναλάβετε... Από χθες το βράδυ, δηλαδή με το που συνέβη, βρέθηκαν αρκετά άτομα κοντά του και κάποιοι είναι αυτοί που τον προστατεύουν. Αν θέλετε να μας επαναλάβετε τι ακριβώς σας είπε ο Άρντα αυτές τις τελευταίες ώρες. Εντάξει, τώρα που μιλήσαμε την τελευταία στιγμή δεν έκανε προπόνηση σήμερα. Είχαμε πρωινή, δεν πήγε στην πρωινή προπόνηση λόγω, εντάξει, λογικό είναι λόγω του σοκ που έχει υποστεί. Αλλά όπως μου είπε, είναι... νιώθει πολύ έτοιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας. Θα επανέλθει στις προπονήσεις, εννοείται αυτό. Και θέλει πολύ να είναι έτοιμος γι' αυτό. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ευχαριστούμε, ναι, ναι, και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια. Τίποτα, να είστε καλά. Να είστε και καλά, με την νίκη τη Δευτέρα, βασικά. Να τα δούμε στα ίσα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.